Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στο Προεδρείο, καλησπέρα στην κυρία Καρούνη, καλησπέρα σε όλους εσάς. Ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε στην πανέμορφη πόλη σας. Επειδή δεν ήθελα να σας κουράσω με τα αντιδιαβητικά δισκία λοιπόν, προσπάθησα όσο πιο απλά γίνεται για να μην σας ταλαιπωρήσω. Ελπίζω να τα κατάφερα. Λοιπόν, ο διαβήτης λοιπόν είναι μία χρόνια νόσος, μεταβολική, πολυπαραγωγική, εξελισσόμενη. Είναι μία νόσος που έχει γίνει παγκόσμια πανδημία. Βλέπουμε τρομερές αυξήσεις στον αριθμό των διαβητικών ασθενών και οι στατιστικές είναι ότι το 2035 592 εκατομμύρια, δηλαδή 55% περισσότεροι διαβητικοί από ό,τι είναι σήμερα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε όλοι κάτι, να κάνουν οι ασθενείς, όλοι εσείς κάτι για να ρυθμίσετε το διαβήτη σας? Και φυσικά, το κάθε άτομο με σαχαρό διαβήτη είναι αναγκαίο να γνωρίσει, να κατανοήσει, να συνηθίσει, να μάθει να ελέγχει και να ζει μαζί με το διαβήτη του. Ο σκοπός λοιπόν είναι η καλύτερη ρύθμισή του. Όμως ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Γι' αυτό και ο κάθε ασθενής έχει τη διαφορετική θεραπεία. Εξατομικεύουμε τη θεραπεία. Θα σας πω ότι η παθοφυσιολογία του διαβήτη είναι πολυπαραγωγική και πολυορμονική διαταραχή. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία βοηθάνε την υπεργλυκαιμία και η αντίσταση στην ινσουλίνη και η υπεργλυκαγονεμία και η διαταραχή στην έκρηση στην ινσουλίνη και η μειωμένη ιγκρετινική δράση. Όλα αυτά πιθανόν εσείς να μην τα καταλαβαίνετε, να είναι κάτι που τα συζητάμε εμείς οι διαβητολόγοι και να φτιάχνουμε διάφορους τέτοιους πίνακες που όλα τα δισκία και τα χάπια έχουν διάφορες δράσεις και δράνε και οι μηχανισμοί τους είναι δύσκολοι, αλλά τελικά κάθε χρόνο και μέρα με τη μέρα όλο καινούρια και καινούρια φάρμακα βρίσκονται στο διαβήτη. Οι τελευταίες κατηγορίες είναι οι LGP1 αγωνιστές που είναι ενέσιμα φάρμακα και θα μας το πει ο συνάδελφός μας ο κύριος Παπαδόπουλος και οι DPP4 και οι SGLT2 αγωνιστές. Ναι λοιπόν, πόσα πολλά αντιδιαβητικά δισκία έχουμε και πού τώρα όλοι να τα ξέρουμε και όλοι εσείς να τα γνωρίζετε και πώς εμείς αυτά τα δίνουμε. Φυσικά και δεν τα δίνουμε από μόνοι μας, αλλά υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες. Αυτές είναι οι οδηγίες από την Αμερικάνικη Διαβητολογική Εταιρεία, οι οδηγίες από την Πανευρωπαϊκή Διαβητολογική Εταιρεία και φυσικά οι οδηγίες και της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας. Ο πρώτος αυτό μπλε τίτλος, τέλος πάντων, η πρώτη γραμμή, μας λέει πόσο σημαντική είναι η δίαιτα, η διατροφή, η άσκηση και η εκμάθηση του διαβήτη. Κάτω από αυτό, η πρώτη μονοθεραπεία, το πρώτο φάρμακο που πλέον είναι γνωστό στο διαβήτη και δίνεται σε όλους, είναι η μετφορμίνη, το γνωστό γλουκοφάζ. Πώς λοιπόν θεραπεύουμε? Θεραπεύουμε ακολουθώντας τον προηγούμενο πίνακα και έχοντας προτεραιότητες. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να αποφεύγουν οι ασθενείς μας να παθαίνουν υπογλυκαιμίες. Μετά έχουμε προτεραιότητα να έχουν κάποιοι ασθενείς που το χρειάζονται μείωση στο σωματικό του βάρος. Και τώρα πλέον έχουμε και προτεραιότητα να έχουμε και ένα χαμηλό οικονομικό κόστος. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν και λέμε από το πιο απλό φάρμακο, τη μετφορμίνη, είναι το περίφημο γλουκοφάζ, το γλουκο που είναι σε διαφορετικές μορφές και εταιρείες. Δίνεται 1-2 φορές τη μέρα, δεν προκαλεί υπογλυκαιμίες, είναι πολύ οικονομικό φάρμακο, μπορεί να προκαλέσει διάρειες, γαστροεντερικές διαταραχές και σίγουρα
πρέπει με τη χρήση του να ελέγχουμε τη νεφρική λειτουργία. Η επόμενη κατηγορία, επίσης παλιά, είναι οι σουλφονιλουρίες. Επίσης έχουν ένα πολύ μικρό κόστος. Πρέπει οπωσδήποτε να δίνονται πριν από το φαγητό, γιατί μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές υπογλυκαιμίες και σίγουρα δεν μπορείτε να πάρετε όσα δισκία θέλετε. Πρέπει να παρακολουθείτε την νεφρική λειτουργία. Η DPP-4 αναστολής είναι καινούργια φάρμακα. Είναι ακριβά σχετικά, δεν κάνουν υπογλυκαιμίες, είναι αρκετά ασφαλή και δίνονται 1-2 φορές τη μέρα αναλόγως. Η SGLT2 είναι επίσης τα τελευταία μας φάρμακα, τα πιο καινούργια μας. Έχουν ακριβό κόστος, βοηθάνε στην απώλεια βάρους, βοηθάνε στην ρύθμιση, στην πτώση της αρτηριακής πίεσης, είναι ασφαλίσα φάρμακα, αλλά παίρνοντάς τα πρέπει όλοι να πίνετε πολύ πολύ νερό, γιατί προκαλούν λοιμώξεις και στο οροπητικό και στο γεννητικό σύστημα. Και φυσικά έχουν μια τεράστια καρδιαγγειακή προστασία, ακόμα πιο πολύ και από τις στατίνες, οι οποίες πλέον σήμερα δίνονται σχεδόν σε όλους. Η πιογλυταζόν είναι πιο παλιό φάρμακο, έχει ένα μέτριο κόστος, δεν κάνει υπογλυκαιμίες, κάνει όμως ειδήματα και είναι αρκετά επικίνδυνη στις γυναίκες τις μεταμεναποψιακές, γιατί προκαλεί και οστεοπόρωση και κατάγματα. Οι γλυνίδες είναι φάρμακα που πλέον δεν πολύ χρησιμοποιούνται, είναι ασφαλή για την νεφρική λειτουργία, δίνονται πριν το φαγητό, έχουν μικρό κόστος, αλλά δεν χρησιμοποιούνται γιατί έχουν μέτρια αποτελεσματικότητα. Και επειδή γενικώς όλοι οι διαβητικοί ασθενείς παίρνουν πολλά φάρμακα, σκεφτήκανε οι εταιρείες φαρμακευτικές και παντρέψανε, έτσι ώστε τα 2 ή 3 δισκία να γίνονται ξαφνικά ένα που να περιέχουν 2 δισκία. Και τα πιο συχνά που παντρέψανε είναι το DPP-4 και την πιογλυταζόνη με τη μετφορμίνη. Αυτοί είναι λοιπόν οι συνδυασμοί, οι παντρεμένοι που λέμε εμείς. Οι στόχοι λοιπόν της αγωγής με τα δισκία είναι η αποκατάσταση της μεταβολικής διαταραχής, η απαλλαγή του ασθενούς από τα συμπτώματα, οπότε βελτιώνεται και η ποιότητα ζωής του, η αποφυγή των υπογλυκαιμιών και της διαβητικής κετοξέωσης και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης χρονίων επιπλοκών. Και τι πρέπει να κάνετε εσείς? Να ακολουθείτε σωστά τη θεραπεία σας, να παίρνετε τα αντιδιαβητικά δισκία, να μην αυξομειώνετε από μόνοι σας τις δόσεις, ούτε στις χαρτορίχτες που μας είπε ο προομιλήσαν, να μαθαίνετε και να ξέρετε τις παρενέργειες των φαρμάκων που παίρνετε, φυσικά να αυτοελέγχετε το ζάχαρό σας, να κάνετε συχνές μετρήσεις, να φροντίζετε το ζάχαρο νηστείας να είναι 80 με 120 μιλιγκράμμα NaDL, τα μεταμεγευματικά σας εκεί γύρω στο 150, αναλόγως φυσικά και για τους στόχους και αναλόγως για τον καθένα που είναι, τον κάθε ασθενή που είναι απέναντί μας. Και να ξέρετε πότε παίρνετε το ζάχαρό σας, το πρωί νηστικώς, και πότε παίρνετε τα δισκία σας και πότε κάνετε τις ενέσεις σας, όπως θα μας πει μετά και ο κύριος Παπαδόπουλος. 2 ώρες μετά το φαγητό, μετά το πρωινό την πρώτη μπουκιά ή πρώτη μεσημεριανού ή 2 ώρες μετά το μεσημεριανό, μετά την πρώτη μπουκιά ή το βραδινό ή 2 ώρες μετά το βραδινό. Να κρατάτε ημερολόγιο, να γράφετε τις τιμές του ζαχάρου σας και παράλληλα να σημειώνετε καθημερινά και το καθημερινό σας φαγητό, το καθημερινό σας διαιτολόγιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό καλοκαίρι σε όλους σας.